Επιτίδη οι απαταιώνε στην περιοχή τη Πέλα είχαν στήσει μια καλωστημένη απάτη. Μαζί με του συνολικά 37 συνεργού του, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερε από 100.000 ευρώ, προχωρώντα σε τουλάχιστον 33 απάτε σε όλη την Ελλάδα. Αναρτούσαν εικονικέ αγγελίε πώληση αγροτικών οχημάτων, έστελναν πλαστά αποδεικτικά εμβασμάτων για πληρωμή προϊόντων και εξαπατούσαν ανυποψία στου πολίτε. Η δράση της εγκληματική αυτής οργάνωσης ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020. Τα αρχηγικά μέλη της πύρα συνήθιζαν να αναρτούν στο διαδίκτυο εικονικές αγγελίες πώληση αγροτικών κυρίως οχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο ξεγελούσαν τα θύματά τους, τα οποία συνήθιζαν να τους πληρώνουν χρηματικά ποσά ως προκαταβολές, πριν τελικά αντιληφθούν ότι η αγγελία ήταν απάτη παράλληλα προφασιζόμενοι λογιστικέ διαδικασίε κατά την αγοραπολισία, οι απαταιώνε έστελναν στα θύματα του πλαστά αποδεικτικά μεταφορά χρημάτων και ζητούσαν να επιστρέψουν τα αντίστοιχα ποσά σε λογαριασμού που του υποδείκνυαν. Τρει από του άνδρε με πρόσχημα την παραγγελία προϊόντων τηλεφωνούσαν σε επιχειρήσει και έστελναν πλαστά αποδεικτικά μεταφορά μεγαλύτερων χρηματικών ποσών από αυτά που είχαν συμφωνηθεί για την αγορά των προϊόντων. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά του ποσού, ισχυριζόμενοι ότι εκ παραδρομής κατέθεσαν περισσότερα χρήματα. Οι απαταιώνε προκειμένου να μην αφήνουν ίχνη φρόντιζα να χρησιμοποιούν πλήθος τραπεζικών λογαριασμών που τους είχαν παραχωρήσει συνεργοί του. Σε αυτού γινόταν η μεταφορά των χρημάτων που αποσπούσαν από θύματα τη εγκληματική οργάνωση, ενώ έδρασαν και σε διάφορε περιοχέ, μεταξύ άλλων στην Πέλα, Θεσσαλονίκη, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ακόμα και στην Κρήτη.